παιδιά! Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης! Αυτό το βιβλίο μιλάει για όλα τα ζωάκια του κόσμου και σε κάθε κεφάλαιο η αρκούδα θα σας λέει και μια ιστορία για τον καθένα μας! Κικυρίκου! Ελάτε! Δεν πρέπει να αργήσουμε! Μείνετε μαζί, παιδιά! Μη χαθείτε! Η μέρα θα είναι συναρπαστική! Έλα, πάμε! Έλα! Τι γίνεται εδώ! Συγγνώμη! Άντε, πάμε, παιδιά! Πάμε, πάμε, παιδιά! Τέλεια, πολύ ωραία! Ήθελα να πει ιστορία και για μας! Οι ιστορίες της αρκούδας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες! Ενδιαφέρουσες σαν και εμάς! Σίγουρα θα βρείτε και ποτέ μέλισσα σε κανένα κεφάλαιο. Ξέρουμε πως το λέμε αργή είναι. Θέλω τα παιδιά μου να μάθουν για τα αρπακτικά. Νάτος, εκεί είναι, εκεί. Νάτος. Πάψε να χοροπηδάς. Νάτος. Βλέπω πως είσαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, σήμερα το θαυμαστό βιβλίο της φύσης άνοιξε σε άλλο κεφάλαιο. Θα σας πω μια ιστορία για ένα σπουργίτη. Κύριε Σπουργίτη, εδώ πέρα! Πρόσεχε! Τον άφησες να σου ξεφύγει! Δεν βλέπω πολύ καλά όταν αρχίσει να σκοτεινιάζει, ξέρεις! Φαίνεται πως είναι καιρός να το αναλάβει ένας έμπειρος επαγγελματίας και να σου δείξει πως γίνεται! Τα κατάφερες! Ναι, ομολογώ πως δεν τα πήγα καθόλου άσχημα. Πες μου κάτι, κουκουβάγια, πως είσαι τόσο καλός και πιάνεις τη λία σου τη νύχτα και το σπουργίτι είναι ένας καταπληκτικός κυνηγός επίσης. Όταν όμως πέφτει το σκοτάδι, δεν βλέπει και τόσο καλά. Εγώ έχω ξεχωριστά μάτια. Όσο πιο πολύ σκοτεινιάζει, τόσο καλύτερα βλέπω. Και η ακοή μου είναι πάρα πολύ δυνατή. Μπορώ να ακούσω ποντίκι να καθαρίζει το λαιμό του από απόσταση ενός μιλίου. Το έδαφος είναι ελεύθερο. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε. Σε τσάκουσα. Ας το κάτω, Κιούμπερτ. Εμπρός πάμε. Σας τσάκωσα! Λυπήσου πως είσαι! Λυπήσου μας! Είμαστε δυο γέρικα ποντίκια! Το 41ο και 50ο θα καταφέρει άραγε να με νικήσει! Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον διαγωνισμό σύλληψης ποντικιών ανάμεσα στην Κουκουβάγια και το Σπουργίτη. Οι τελευταίες αναφορές δείχνουν πως ο Κουκουβάγια είναι μπροστά από το Σπουργίτη. Συγχαρητήρια! Αχ, τι να κάνεις, όλα είναι θέμα ικανοτήτων. Το κακόμοιρο το Σπουργίτη δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό. Νομίζει πως είναι έξυπνη επειδή μπορεί να δει τη νύχτα πολύ καλά. Θα την εκδικηθούμε. Θα μετανιώσει πικρά που τόλμησε να τα βάλει μαζί μας. Τορκίζομαι. Ναι, τορκίζομαι πραγματικά. Έλα, ηρέμησε, αρχηγέ. Μπορεί να σ' ακούει. Έχει πολύ δυνατή ακοή. Το ξέρεις αυτό πολύ καλά, έτσι. Εμένα δεν με τρομάζει. Έχουμε ανάγκη το ρύζι και μα το Θεό θα το πάρουμε. Σωστά! Εμ,
εμπρός, σηκώθηκε πάνω αμέσως, τεμπελφανάδες. Και να είστε σε ετοιμότητα, θα πάμε να κάνουμε επιδρομή στο ρύζι. Ούτε ένα πλάσμα δεν κουνιέται. Φαίνεται πως τελικά το κατάλαβαν για καλά, πως δεν μπορούν να τα βάλουν μαζί μου. Ώρα για ύπνο. Περιμένετε, περιμένετε. Εμπρός, πηγαίνετε, πηγαίνετε. Άνοιξε. Η κουκουβάγια ροχαλίζει για τα καλά και εγώ έστειλα τώρα την πρώτη δημιουργία. Τι να κάνω τώρα, αρχηγέ, να συνεχίσω. Στείλε τη δεύτερη δημιουργία. Πάμε, πάμε. Πάμε. Κλέβουν το ρύζι πάλι. Κύριε Κουκουβάγια, μα πού είσαι? Κύριε Κουκουβάγια, τα ποντίκια κλέβουν το ρύζι. Έλα, ελάτε λοιπόν, στρατήκατε τα καλά, γεια, γεια, γεια. Γρήγορα, παιδιά. Κύριε Κουκουβάγια, πού είσαι? Βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε Κουκουβάγια! Βοήθεια! Ω, μα τι συμβαίνει? Αλλάτα! Τρίξτε! 51 και το 52! Σταμάτα, κύριε Κουκουβάγια! Δουλειά σου είναι να προστατεύεις τον ισογόραφο, όχι να το καταστρέφεις! Εσύ σταμάτα, να σε πιάσω! Σταμάτα! Σταμάτα, σε παρακαλώ, βοήθεια! Κύριε Κουκουβάγια, τι θα κάνεις τώρα? Δεν μπορείς να δεις καθόλου τη μέρα, την πάτησες για τα καλά! Ξέχνα το, θα τον κανονίσω εγώ αυτόν. Άστε κάτω το ρύζι, είναι δικό μας, όχι δικό σας. Άστε καλά. Βοήθεια. Βοήθεια. Κύριε Σπουργίτη. Κάσε με. Ας το κάτω. Καταπληκτικό. Έπιασε όλα τα ποντίκια χωρίς να καταστρέψει ούτε μία καλλιέργεια.
Ήμουν απλά τυχερός. Επειδή έτυχε να γίνει αυτό τη μέρα. Αυτό είναι όλο. Όχι, δεν ήταν τύχη. Ήσουν ατρόμητος και έδρασες έξυπνα και έκανες τη δουλειά σου. Εγώ ήμουν ξυπασμένος. Αν ήμουν τόσο προσεκτικός όσο και εσύ, αν είχα κάνει αυτό που συμφώνησα, τότε τίποτα με αυτά δεν θα είχε συμβεί. Α, καλά, καλά. Υπάρχει ένα δίδαγμα σε όλα αυτά. Αν θέλεις να πετύχεις καλό αποτέλεσμα, τότε μην ανταγωνίζεσαι, συνεργάσου. Αλήθεια, πράγματι. Λίγο ακόμα και το κατάφερα. Στάσου να σου δώσω ένα χεράκι. Μα τι προσπαθούσες να κάνεις, να σκοτωθείς? Αυγά. Ωραία. Ξέρεις, έχω μια ιδέα για το πώς μπορούμε να πάρουμε εκείνα τα αυγουλάκια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συμμαχήσουμε. Θα πω πίσω στο δέντρο και εσύ θα κρατάς τα πόδια μου και εγώ θα κρεμαστώ και θα τα πάρω. Δεν είναι καλή ιδέα αυτή, τι λες? Είναι μια καταπληκτική ιδέα. Εμπρός, κόλατο. Φυσικά, όλα τα κέρδη της συνεργασίας θα τα χωρίσουμε στα ίσα. Αυτές τις μικρές λεπτομέρειες θα τις κανονίσουμε αργότερα, συνέτερε. Με τα αυγά, θα πάρουμε, θα πάμε καλά. Αυγά για σένα και αυγά για μένα. Κοντεύω σχεδόν. Το πιασα. Να πάρει. Μου έπεσε ένα. Προσπάθησε να είσαι πιο προσεκτικός. Μα τι συμβαίνει? Κατάφερε να βάλω στο χέρι δυο από αυτά. Μπορείς να με τραβήξεις πάνω τώρα? Πώς? Μάλλον θα πρέπει να το βάλω στο στόμα μου και μετά να σκαρφαλώσω επάνω. Κράτα με γερά! Φοβάμαι πως ένα έσπασε. Εγώ φταίω για όλα. Αυτό είναι δικό σου. Όχι. Πάρ' το. Είναι δικό σου, να το πάρεις εσύ. Όχι, αποκλείεται. Είναι δικό σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αγγίξω. Είναι δικό σου. Εγώ φταίω που μου έπεσαν τα άλλα. Άρα αυτό είναι δικό σου. Πάρ' το εσύ. Βέρω. Όχι. Όχι. Είναι δικό σου. Όχι. Πρέπει να το πάρεις. Όχι, είναι δικό σου. Επιμένω. Μα δούλεψες και εσύ για να γίνει αυτό. Πρέπει να πάρεις το μερίδιό σου από τη Λία. Δική σου ιδέα ήταν. Χωρίς εσένα δεν θα τα κατάφερα. Ξέχνα το συνεταιρέ, έτσι κι αλλιώς δεν πεινάω. Λοιπόν, κύριε Λίκε, είσαι πράγματι ένας αληθινός τζέντλμαν της φύσης. Πες μου, ήταν καλό, φίλε μου. Ήταν θεσπέσιο. Χάρη σε σένα. Ωραία, καιρός τώρα να γεμίσω κι εγώ την κοιλιά μου. Να δεν έμεινε τίποτα. Έχω κατά νου ένα μικρό γεύμα. Ένα παμπώνυρο ψεύτη που νόμιζε πως θα κατάφερνε να μου τη φέρει.
Εσένα! Αυτό το ωραίο καμπανάκι που έβαλα στο γεράκι μου λειτουργεί, μου φαίνεται μια χαρά. Έπιασα έναν ωραίο χοντρό φασιανό πάλι. Λοιπόν, σήμερα πήγε πολύ καλά η δουλειά, φίλε. Πάμε σπίτι τώρα να απολαύσουμε τη θεσπέσια ανταμοιβή. Ωραία ιδέα να σου βάλω καμπανάκι. Ένα μαγικό καμπανάκι. Να βιαστούμε τώρα για την νυχτόλη. Εμπρός, πάμε τώρα. Λοιπόν. Πήρα το μαγικό καμπανάκι. Τώρα θα τρώω από τεφέλωση. Το πήρα. Ωραία. Νομίζω πως τώρα ξέρω τι έγινε. Το πήρα το μαγικό καμπανάκι. Το πήρα το μαγικό καμπανάκι. Τώρα δεν θα ξαναπεινάσω ποτέ. Ένας φασιανός τη μέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Ακούω τον ήχο από το καμπανάκι. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Το πήρα. Εμπρός, πάμε. Ει, πού πας? Έχω το καμπανάκι εδώ πέρα. Γύρνα πίσω, έχω το καμπανάκι. Γύρνα μέσα πίσω.
Μπράβο, τα κατάφερες, τα κατάφερες, τα κατάφερες! Ωραία! Οκτωπόδι μου! Το καμπανάκι έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε να κάνει. Μου έδειξε που βρισκόταν η Λία μου. Για ξανακλέψε τώρα την ιδιοκτησία των άλλων! Το Σπουργίτι. Σε ποια ομάδα συγκαταλέγεται το Σπουργίτι στο Βασίλειο των Ζώων? Το Σπουργίτι είναι πουλί και ανήκει στα ταξιδιάρικα πουλιά και την οικογένεια των Πλοσίνταε. Έχουν μήκος περίπου 15 εκατοστά και έχουν κονικό ράμφος. Πόσα είδη σπουργιτιών υπάρχουν και σε ποια μέρη ζουν? Υπάρχουν τρία είδη σπουργιτιών και μοιάζουν υπερβολικά με το οικιακό σπουργίτι, που βρίσκεται σχεδόν παντού εκτός από την Ιταλία, που είναι το περιβάλλον του Ιταλικού σπουργιτιού, και το σπουργίτι των δέντρων, που βρίσκεται στην Ασία. Πώς ζουν τα σπουργίτια? Τα σπουργίτια ζουν κυρίως στις πόλεις, σε οικισμούς και σε καλλιεργημένα χωράφια. Με άλλα λόγια, προτιμούν να ζουν κοντά σε ανθρώπους. Πώς κινείται το σπουργίτι? Τα σπουργίτια κουνούν τα φτερά τους ταχύτατα και κάνουν γρήγορες, απαλές πτήσεις με περιστασιακές βουτιές. Στο έδαφος αναπηδούν συνέχεια προς αναζήτηση τροφής. Τι τρώνε τα σπουργίτια? Τα σπουργίτια είναι βασικά παμφάγα. Η διατροφή τους όμως διαφέρει ανάλογα με την εποχή. Το φθινόπωρο τρώνε κυρίως σπόρους, ενώ την άνοιξη και το καλοκαίρι τρώνε έντομα, ζωήφια και διάφορα κυνήγια. Πώς προστατεύουν τον εαυτό τους? Δυστυχώς, το μόνο τους προτέρημα για να προστατευτούν από τους πολλούς εχθρούς τους είναι να πετάνε χαμηλά. Ποια η σχέση τους με τους ανθρώπους? Δεν είναι καλή, μιας και κατηγορούνται συχνά για την καταστροφή καλλιεργειών, επειδή καταβροχθίζουν τα πάντα. Χρησιμοποιούν συχνά σκιάχτρα για να τα διώξουν. Μπορούν να ζήσουν στην πόλη? Ναι. Τα σπουργίτια ζουν με ευκολία μέσα στην πόλη. Λοιπόν, μάθατε όλοι σας το μάθημα, ε! Το δίδαγμα της ιστορίας είναι πως δεν είναι καλό να κυνηγάμε πάντα αυτό που θέλουμε. Ω, κοιτάξτε ποιοι έρχονται. Oh!